κυρίοι του Συμβουλίου και της Κομισιόν, το σκάνδαλο Cum-Ex είναι ο ορισμός του οικονομικού εγκλήματος. Τουλάχιστον 55 δισεκατομμύρια ευρώ εκλάπησαν από το Δημόσιο Ταμείο από 11 τουλάχιστον κράτη-μέλη. Ζήτησα χθες να κάνουμε τη συζήτηση αυτή επιγόντως στην Ολομέλεια, γιατί για μια ακόμη φορά, κύριε Μοσκοβισή, οι ευρωπαϊκοί εποπτικοί μηχανισμοί πιάστηκαν στον ύπνο. Μετά τα Panama Papers και τα Paradise Papers, ένα ακόμη σκάνδαλο αποκαλύπτεται όχι από τους ευρωπαϊκούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, όχι από τους αρμόδιους θεσμούς, αλλά από τους whistleblowers. Και αυτή η παταγώδης αποτυχία, αυτό το φιάσκο, αλλά και η ένοχη πολιτική σιωπή που το συνοδεύει, όσα μας είπε το Συμβούλιο, ένα μνημείο υποκρισίας και ένοχης πολιτικής σιωπής, δηλητηριάζει τη δημοκρατία και επιβαρύνει όλους τους πολίτες. Τι μας είπε το Συμβούλιο? Δεν το έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, δεν έχουμε δει τίποτα παράνομο, αλήθεια? Έτσι απαντάτε στους πολίτες όταν αποκαλύπτεται ότι εκλάψαν 55 δισεκατομμύρια ευρώ? Και ποιοι τα πλήρωσαν αυτά? Οι έννημοι φορολογούμενοι, το Δημόσιο Ταμείο, το κοινωνικό κράτος, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν κοινή ευρωπαϊκή απάντηση που να κλείνει όλες τις τρύπες της νομοθεσίας. Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, ισχυρότερα εργαλεία και κυρώσεις. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική σιωπή και απραξία συνιστά συνενοχή, γιατί αυτή η κραυγαλαία αδικία δηλητηριάζει τη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ.